Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Κοσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Τέτα Τέτ. Φίλοι και φίλες, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ευαίσθητο κομμάτι της εθνικής μας οικονομίας και λέω ευαίσθητο γιατί έχει δεχθεί αρκετά πλήγματα και μάλιστα πολλά είναι και αλλεπάλληλα τα χτυπήματα τα οποία έχει δεχθεί. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε τα προβλήματα και γενικότερα θα ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Σήμερα έχω τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους, γι' αυτό άλλωστε έχουμε αλλάξει το πάνελ μόνο για σήμερα, τους οποίους θα τους γνωρίσουμε ευθύς αμέσως. Στα δεξιά μου έχω τον αξιόλογο συνάδελφο και δημοσιογράφο και πολλά χρόνια έμπειρο στο κομμάτι του αγροτικού ρεπορτάζ, τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, ο οποίος είναι και παρουσιαστής εκπομπής 60 λεπτά ύπεθρος. Χριστόφορο Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι το θέμα της αγροτικής οικονομίας είναι ένα θέμα κάτι περισσότερο από εθνικό θέμα, θα έλεγα εγώ, γιατί αφορά στην επιβίωση ενός ολόκληρου λαού, θα έλεγα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βεβαίως, και πολύ καλά κάνεις που ασχολείσαι απόψε στην εκπομπή σου με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε και ως καταναλωτές με τα θέματα της αγροτικής οικονομίας και φυσικά όσο μπορούμε μέσα από τις εκπομπές μας να στηρίζουμε τους αγρότες γιατί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχω επίσης μαζί μου, στους εκλεκτούς προσκεκλημένους, έχω μαζί μου τον Χιλετζάκη τον Μύρον, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσμαδάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και έχω και τον κύριο Στάθη Φραγιαδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Αποσταγματοποιών Ηρακλείου. Κύριε Φραγιαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι γνωρίζουμε στο κοινό. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε απόψε με ένα σύντομο σχόλιο. Τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας εν έτη 2019. Χριστόφορε, θέλω να ξεκινήσεις εσύ, ως συνάδελφος που είσαι και πολλά χρόνια στο αγροτικό ρεπορτάζ. Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι αυτό που ζούμε φέτος, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει φέτος σε σχέση με την αγροτική οικονομία, είναι πρωτόγνωρο σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή βλέπουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής τον κόσμο να αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία. Δεν μπορεί ο κάθε παραγωγός να προγραμματίσει την παραγωγή των προϊόντων του όπως το έκανε, στο βαθμό που το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα σήμερα ο αγρότης και ο χτινοτρόφος βεβαίως χρειάζεται τη στήριξη του κράτους, χρειάζεται τη στήριξη μιας ουσιαστικά γεωργικής έρευνας, μια γεωργική έρευνα η οποία όμως βλέπουμε πλέον να μην υπάρχει. Χωρίς γεωργική έρευνα, χωρίς επιστήμονες στο πλευρό του αγρότη και του χτινοτρόφου, η παραγωγή των προϊόντων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για παραγωγή προϊόντων, μιλάμε για την παραγωγή των τροφίμων. Συνεπώς, η κρατική στήριξη στον αγροτικό τομέα είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη και θα πρέπει και το αγροτικό κίνημα, οι αγροτικοί φορείς να στρέψουν το ενδιαφέρον τους με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο στη διεκδίκηση προσλήψεων για τη γεωργική έρευνα, στη διεκδίκηση κονδυλίων για τη γεωργική έρευνα, γιατί ξαναλέω ότι χωρίς την επιστημονική στήριξη και καθοδήγηση, πλέον ο αγρότης είναι σαν έναν Δον Κιχώτη που θα πρέπει, ας πούμε, να μάχεται εναντίον ανεμόμυλων και στο τέλος να μην καταφέρνει τίποτα. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω σε σχέση με τα γεγονότα που βιώνουμε. Νομίζω είδαμε τι συνέβη το χειμώνα, είδαμε τις κακοκαιρίες, τις πλημμύρες, όλα αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι μέχρι και σήμερα τα προβλήματα συνεχίζονται. Φυτεύεις, ας πούμε,
ένα προϊόν, ξέρω εγώ, ντομάτα για παράδειγμα, τη μια μέρα και την άλλη μέρα γίνεται μια ανεμοθύελα και σου καταστρέφει τη φυτεία σου. Ωραία, Χριστόφορε, μας έδωσες πάρα πολύ τροφή για να το σχολιάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις που θα κάνω. Κύριε Χιλετζάκη, ένα σχόλιο σας. Πώς είναι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής σήμερα? Ο πρωτογενής τομέας, η λέξη που του αρμόζει σήμερα είναι η κατάρρευση. Κατάρρευση. Ναι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ο πρόεδρος εδώ θυμάται και έτσι πολύ καλές χρονίες του παρελθόντος, δηλαδή πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι, μάλλον τα προβλήματα είναι πολλά. Και είναι στον ίδιο πύχη, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Δηλαδή, κλιματική αλλαγή. Σοβαρά προβλήματα με την κλιματική αλλαγή και το βιώνει καθημερινά στο πετσί του ο Έλληνας αγρότης. Αν δούμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εχθές είχαμε καταστροφικές πλημμύρες στην Αθήνα, χαλάζει κτλ. Από τη μια μέρα που είσαι νοικοκύρης, γίνεσαι κακομοίρης, να φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να επενδύσεις δηλαδή πάνω στο κομμάτι αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια εμείς στην Κρήτη, είτε ελαιοπαραγωγή είναι, είτε αμπελουζή είναι, αλλά είτε και κτηνοτρόφοι. Που αυτό έχει αποτυπωθεί στο χαρτί και έχουν δοθεί και αποζημιώσεις μέσω του ίζουνο σημασίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχτηκε ότι είχαμε αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό αποζημίωσε και κάποιες μερίδες αγροτοκτηνοτρόφων. Σχεδιασμός. Οι αποφάσεις, οι κρατικές αποφάσεις που έχουν πάρθει στον πρωτογενή τομέα τώρα και χρόνια μας έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση, όπως είπα στην πρώτη λέξη. Οι αποφάσεις αυτές ήταν καταστροφικές για τον πρωτογενή τομέα και χρειαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για να τις αναλύσουμε από τότε και μέχρι σήμερα. Γιατί και οι αποφάσεις που παίρνετε και μέχρι σήμερα καταστροφικές είναι. Μην ξεχάσουμε τη δυσβάσταχτη φορολογία, το ασφαλιστικό και όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει και τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όχι μόνο τα προηγούμενα, γιατί μέχρι τώρα κατηγορούσαμε τα προηγούμενα, τώρα θα ξεκινήσουμε να κατηγορούμε και τα τωρινά, που αυτά πραγματικά ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να τελματίσουν τον Έλληνα παραγωγό. Εγώ τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται πρωτογενής τομέας, κάποιοι το φοβούνται, κάποιοι φοβούνται τον κοιμόμενο γίγαντα της Ελλάδος, την γη της Ελλάδος, τους παραγωγούς της Ελλάδος, αυτοί οι λίγοι που μείνανε, και δεν αφήνουν να ξυπνήσει και να αμολυθεί στην αγορά, να φέρει το new money που το έχει ανάγκη η χώρα μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Φραγεδάκη, το σχόλιο σας. Πώς είναι ο πρωτογενής τομέας σήμερα? Πράγματι, ο συνάδελφος ο Μύρος θα είπε πολύ γλαφυρά και δεν θα πω για την κλιματική αλλαγή εγώ τόσο που είπε ο Μύρος, γιατί όντως θα πρέπει να ξανασχεδιάσουν η κυβέρνηση, η αδέση, η πολιτεία, πώς αντιμετωπίζει. Δηλαδή, οι πλημμύρες πρέπει να τις συγκρατούμε, να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Θα μετριάσουμε με αυτόν τον τρόπο και το ζεστό καλοκαίρι, γιατί άμα κρατήσεις νερά στην Ήπεθρο, θα μετριάσει το καλοκαίρι. Τι να πούμε με τη φορολογία? Ότι τα πράγματα δεν μπορείτε να πουλήσουμε. Δηλαδή, συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Ο έμπορος σου λέει, αν θες να κόψουμε τιμολόγιο, είναι αυτή η τιμή. Αλλιώς είναι πιο φτηνά. Αν θες να πουλήσεις χωρίς τιμολόγιο. Δηλαδή, κάτι τρελά πράγματα στην αγορά, γιατί δεν το κάνουν επειδή είναι κλέφτες, αλλά επειδή τα παίρνει τελικά το κράτος και δεν μένει τίποτα στο πρωτογενή τομέα. Αυτό το κομμάτι που αναφέρει και ο Μύρος πρέπει να το δούνε. Όμως, εγώ θα πω και το άλλο, τι μας λείπει ιδιαίτερα. Σε αυτό που αναφέρει και ο Χριστόφορος στους επιστήμονες, στην έρευνα, έχουν γιατί πολλά κονδύλια, πάρα πολλά λεφτά, χρόνια. Εγώ τα θυμάμαι τώρα από το 1985, πάρσε έμπαινα στα θυμάμαι και διαθέτουν λεφτά στην έρευνα. Λείπει ο κρίκος, τόσο δύσκολο είναι να μεταφερθεί η γνώση στην παραγωγή. Πολλά λεφτά. Να διαθέσουν κι άλλα. Εγώ δεν είμαι εναντίον δηλαδή της έρευνας. Να διαθέσουν κι άλλα. Αλλά λείπει ένας κρίκος μεταφοράς της γνώσης. Το τι έχουν ερευνήσει. Το μαθαίνουμε αποσπασματικά και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη μετά από την πολιτεία για να εφαρμόσει κάτι τέτοιο. Όσο όμως δίνονταν χρήματα, κύριε Φραγκεδάκη, υπήρχε και επιστημονική έρευνα. Από τη στιγμή που σταμάτησαν τα προγράμματα εκείνα τα οποία υπήρχαν, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, ας πούμε, που χρηματοδοτούσαν με πακτολούς χρημάτων την γεωργική έρευνα, οι επιστήμονες δούλευαν. Εγώ δεν λέω ότι δεν δούλευαν. Λέω ότι δεν συνδέθηκε τελικά.
το οποίο εγώ δεν μπορώ να, δεν να ανακαλύψω ούτε επιστήμονες, αλλά ούτε και αγρότη. Δεν μπορώ να ανακαλύψω τι λείπει αυτόν τον κρίκο της εφαρμογής αυτών που κάνουν σημαντικές έρευνες και ανακαλύψουν σημαντικά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό, όταν έγιναν οι περιφέρειες, όλοι χαρήκαμε, βλέποντας ότι αποκεντρώνουν το κράτος, γιατί ένας σχεδιασμός που πρέπει να γίνεται στην αγροτική παραγωγή, θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ένα σχεδιασμό. Στην Κρήτη τι λείπει, λέμε εμείς στο νερό, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, έτσι. Στα Χανιά δεν λείπει. Mm. Απλά θέλει ορθολογική διαχείριση. Αλλά υπάρχουν νερά. Ενώ στο Ηράκλειο το πρώτο κόστος που υπάρχει είναι το νερό, πανάκριβο το νερό. Είναι περιοχές που πληρώνουν αυτή τη στιγμή το κυβικό 1,5 ευρώ και 2 ευρώ για να ποτίσουν μια γεύση αμπέλια. Μα εκεί δεν μπορεί να μετά. Δεν μπορεί να λέει παραγωγό, απλά συντηρεί το φυτικό του κεφάλαιο. Ένα παράδειγμα είπα, δηλαδή το νερό, και επίσης δεν μπορούμε να αντέξουμε τη θάλασσα. Μάλιστα. Πρέπει να δουν δηλαδή το νησί γιατί έχει κόστος παραπάνω. Λέμε το κόστος παραγωγής. Το ίδιο δεν είναι στη Θεσσαλία ή στην Κόρυθο, που αυτή με το τάκ είναι στην αγορά τη μεγάλη. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί από το Μάρτιο το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό κομμάτι. Δεν εφαρμόζεται. Εγώ πήγα το χρησιμοποιήσω την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι Κρήτη μέσα στους πίνακες για να μπορώ να το εκμεταλλευτώ. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό κομμάτι στη μεταφορά μας. Κύριε Φραγκεδάκη, δηλαδή θέλω να πω ότι οι περιφέρειες έχει εκδοθεί σχετικά. Έχει εκδοθεί το ΦΕΚ και δεν ισχύει. Εγώ πήγα είναι κουτσό όμως το μεταφορικό ισοδύναμο. Εγώ πήγα να το βάλω. Να το αναλύσουμε, είναι μεγάλη. Θέλω να σα πω μερικά πράγματα. Πρέπει να τα δουν περιφερειακά, αλλά πρέπει να αποκεντρώσει δυνάμεις και εξουσίες η πολιτεία παρακάτω. Για να μπορούμε και εμείς να. Γιατί λέμε το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής είναι άλλο πράγμα για τη Θράκη, άλλο πράγμα για τα νησιά του Αιγαίου, άλλο πράγμα για την Κρήτη, άλλο πράγμα για την Πελοπόννησο. Κύριε Χιλετζάκη, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Θέλω να πείτε κάτι. Δεν θέλει έρευνα ο παραγωγός. Ο παραγωγός στους ερευνητές τους έδινε πληροφορίες που οι ερευνητές δεν τις ξέρανε. Τις πληροφορίες. Ο παραγωγός θέλει marketing. Θέλει marketing γιατί έχασε τις αγορές και έπρεπε αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που είχε να μπορέσει να τα τέχει. Δεν αντικρούομαι με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδάκη, που λέω δεν θέλει την έρευνα. Πρώτα είναι το marketing. Πρώτα είναι το marketing. Όταν η Ελλάδα μας, η Κρήτη μας, παρήγαγε 100.000 και 150.000 τόνους σταφίδα, οι γείτονές μας οι Τούρκοι παρήγαγαν 30.000 τόνους σταφίδα. Σήμερα παράγει η Ελλάδα μας μαζί με τη Μαύρη την Κορινθιακή 30.000 τόνους σταφίδα και οι γείτονές μας οι Τούρκοι 350.000 τόνους σταφίδα. Ήταν η έρευνα, ήταν το marketing, ήταν οι αγορές που εμείς χάσαμε και μπήκαν αυτοί. Οι αγορές που δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε και μπήκανε οι άλλοι. Τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά. Είχαμε και ερευνητές εξαιρετικούς. Είναι θέμα marketing. Τι θέλει η αγορά σήμερα? Η αγορά θέλει αυτές τις ποικιλίες επιτραπεζίου σταφυλιού. Ελάτε να μας πείτε οι ερευνητές πώς καλλιεργούνται, τι θέλουν για να τις καλλιεργήσουμε. Εφόσον δεν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να βάλουμε στα ράφια τις διγενείς ποικιλίες τις δικές μας, που κατακτήσανε τις αγορές, που πάνω σε αυτές πατήσανε οι ερευνητές και φτιάξανε κάποιες κλωνοποιημένες ποικιλίες για να μπορούν να ανταγωνιστούν την ελληνική γη, το νερό της, τον ήλιο της, αλλά και τους παραγωγούς της, που ήταν η καλύτερη και είναι η καλύτερη παραγωγή ανά τον κόσμο. Αναμφισβήτητο αυτό. Από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι ο Έλληνας παραγωγός, έτσι που καλλιεργεί, δεν καλλιεργεί κανένας παραγωγός και δεν έχει την εμπειρία που έχουν οι άλλοι παραγωγοί. Γιατί ο Έλληνας παραγωγός είναι στο χωράφι. Δεν κάνει μηχανικές καλλιέργειες. Είναι καθημερινά μέσα στο χωράφι, παρατηρεί τη φύση, παρατηρεί το φυτό του και παρατηρεί τις ανάγκες. Και είναι ερευνητής και είναι τα πάντα, γιατί είναι κάθε μέρα μέσα. Δεν ψεκάζει ούτε με τα drone, ούτε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίνει εντολή στις ηλεκτροβάνες για να πάει το νερό να ψεκάσει. Να σας ρωτήσω τώρα. Να ποτήσεις, συγγνώμη. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Χιλετζάκη. Αυτή η αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού θεωρείται πως είναι αναγκαία για την γεωργία σήμερα? Ναι, ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμένος ο δικός μας δεν μας δίνει μεγάλα άλματα τεχνολογικά πλέον για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους συνάδελφους μας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ισπανία, ο μεγάλος άλλος που έγινε με το λάδι για τη σεζόν 2018-2019. Μηχανική καλλιέργεια. Πυκνή φύτευση, μηχανές μαζεύουν τις ελιές. Εμείς ακόμα είμαστε με τα μπαγκάλια, με τον παραδοσιακό τρόπο. Έχουμε εξυγχρονιστεί όσο μπορούμε.
με ελαιοραυδιστικά πιο σύγχρονα από ό,τι είχαμε. Αγροτικός εξυγχρονισμός, ναι, λέμε. Ναι, υπάρχει. Τι γίνεται όμως τώρα σε εμάς. Ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμένος της Κρήτης, και όχι μόνο, και της Ελλάδας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορεί να σε αφήσει να εξυγχρονιστείς τεχνολογικά. Όπως είναι οι Ισπανοί που ανάφερα πριν. 20.000 τόνους μαζεύουν οι Ισπανοί καθημερινά λάδι. 20.000 τόνους μαζεύουν σε λάδι καθημερινά. Ξέρετε πόσο μαζεύουμε στην Ελλάδα? 200.000 τόνους στη Βεντέμα, 250 σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 2 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι μαζεύει ένας Ισπανός τις 10 μέρες, οι Ισπανοί ελαιοκαλλιεργητές μαζεύουν εμείς τους 2 μήνες με πολύ ψηλό κόστος παραγωγής κτλ. Ναι, να μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, όπως και η νέα ΚΑΠ πρημοδοτά και επιδοτά την ευφυή γεωργία. Ευφυή γεωργία πραγματικά θα βοηθήσει, όπως μας βοηθάνε και τα κινητά τηλέφωνα, όλα αυτά τα smartphone που έχουμε πλέον. Μπαίνουμε να δούμε πότε θα βρέξει, πότε δεν θα βρέξει. Μπορούμε να δούμε ανταγωνιστικές τιμές φυτοφαρμάκων, πόσο το πουλάει ο ένας, πόσο το πουλάει ο άλλος και άλλα πολλά που μας βοηθάνε πραγματικά καλλιεργητικά, αλλά και το διαδίκτυο με διάφορους συναδέρφους μας από όλο τον κόσμο που μαθαίνουμε καλλιεργητικές πατέντες, να το πούμε, που χρησιμοποιούν σε άλλα μέρη του κόσμου και τις υιοθετούμε κι εμείς εδώ. Και υπάρχουν και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν νέους αγρότες κυρίως, προκειμένου να εξυγχρονίσουν τις καλλιέργειές τους. Αλλά και εδώ έχουμε προβλήματα, έτσι, γραφειοκρατικής φύσεως. Η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία βασιλεύει. Δεν μπορεί να. Θα σας πω ότι εμείς αυτό που αναφέρεται ο συνάδελφος ο Κύρος, ότι έχουμε τεμαχισμένο κλήρο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε χρόνια. Δεν επιλύθηκε από την πολιτεία, ας πούμε, ένα δασμός, αλλά τουλάχιστον μια. Να μαζέψει μερικά στρέμματα ένας νέος αγρότης που μπαίνει, έπρεπε να υπάρχει το πρόγραμμα. Το είχαμε διεκδικήσει παλιά, γίνει μια τράπεζα γης, η οποία τη διαλύσανε πριν αρχίσει να δουλεύει ή αν θέλει βελτίωση αυτή η τράπεζα. Θα σας πω ότι ένα μικρό παράδειγμα. Θα μπορούσε το λάδι, μια που αναφέρεται στο λάδι, δηλαδή 10 τόνους καρπό μαζεύει την ώρα το μηχάνημα και εγώ δεν τα μαζεύω 2 μέρες. Αυτό σε μια ώρα. Και εγώ θέλω 2 μέρες να μαζεύω 2 τόνους καρπό. Καρπό, όχι λάδι. Θα σας πω ότι είχαμε πει παλιά, εμάς επειδή το κλίμα μας είναι τέτοιο, ένα κλειστό κύκλωμα το Αιγαίο που τροφοδοτείται από τη Μεσόγειο αλλά και από τις βόρειες χώρες, κάνει ένα τροπικό κλίμα, ένα καλό κλίμα, θα μπορούσε τα προϊόντα μας να είναι, ας πούμε, οι Mercedes. Δηλαδή να μην πάμε σε μια παραγωγή σειρά αυτοκινήτων, αλλά να πουλάμε καλά προϊόντα. Μικρό παράδειγμα, υπάρχει μια ομάδα στην οποία συμμετέχουν δικοί μου άνθρωποι και το πουλάνε το λάδι τώρα 3 χρόνια 5 ευρώ. 5 ευρώ. Με καθοδήγηση. Βιολογικό, βιολογικό αγουρέλαιο. Αλλά τι τους λείπει? Το νερό. Και δεν μπορούν να παράξουν εκεί που θα παράγανε, ας πούμε, ο καθένας 5 τόνους λάδι, πάρουν 1500 κιλά, 1200 κιλά και αλλιώς το χρόνο πάλι δεν κάνουν. Δηλαδή λείπουν μερικά πράγματα να συνδέσουν το άλμα. Και αυτό το λάδι θα μπορούσαμε παλιότερα, είχα συζητήσει που συμμετείχα και στην Ελληνική και σαν αντιπρόσωπος, όχι σαν σύμβουλος, έτσι. Ότι εμείς τι εξάγουμε, 60.000 τόνους λάδι. Δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα στην εξαγωγή, και όμως είναι συνδεμένη η τιμή με την εξαγωγή. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε την Κρήτη, αν θες. Βιολογική καλλιέργεια ελαιολάδου, βιολογικό νησί, και να έρχονται εδώ να το καταναλώνουν και να το πουλεί παράγοντα 5 ευρώ. Δηλαδή να μην χρειάζεται να το κάνουμε εξαγωγή, αλλά να το δίνουμε στην κατανάλωση, να δείξουμε τον τρόπο που το μαζεύουμε, να το παίρνει και ένα μπουκαλάκι όλο που φεύγει. Δεν θα το βρει στη Γερμανία, αν θες πάρει 2 μπουκαλάκια. Να το τρώει στα εστιατόρια με διάφορους τρόπους, ξέρω εγώ, τρόπους εστίας. Δηλαδή το λάδι μας θα μπορούσε να ήταν ημερισμένο. Ωραία, κύριε Φραγκίδα. Ειδικά φέτος. Θα μπορούσε να ήταν ημερισμένο στην Κρήτη μας. Το θέμα του λαδιού ουσιαστικά, δηλαδή μιλάμε για ένα βατερλό, έτσι. Βατερλό. Για ένα βατερλό, δηλαδή. Όσο το κρατήσανε πίσω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερη αυτή η περίοδος. Τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Χριστόφορε, θέλω να πάρεις το λόγο εσύ. Εσύ μίλησες για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια στήριξη από το κράτος στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Μίλησε για γεωργική έρευνα, μίλησε για στήριξη μέσω κονδυλίων. Επίσης, ο κύριος Χιλετζάκης μας μίλησε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται υποκατάρρευση. Έτσι, μας είπε ο κύριος Χιλετζάκης επίσης ότι υπάρχει μια απουσία marketing. Ο κύριος Φραγκεδάκης μίλησε ότι υπάρχει μια απουσία γνώση στην παραγωγή, ότι δεν υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Χριστόφορε Παπαδάκη, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο αγροτικό ρεπορτάζ, μήπως τελικά με τις δεδομένες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, γιατί όλοι ξέρουμε
ότι οι παραγωγοί πλέον έχουν αυτό το βραχνά πέρα της γραφειοκρατίας που αναφέραμε προηγουμένως, έχουν και το βραχνά της υπερφορολόγησης. Μήπως τελικά αυτό που ονομάζουμε αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα παραγωγής είναι μια ουτοπία, είναι πια στο όνειρο? Κοίταξε, εάν υπάρξει μια εθνική πολιτική, δηλαδή αν το ίδιο το κράτος δει τον αγροτικό τομέα ως τον βασικότερο τομέα πάνω στον οποίο μπορεί να πατήσει η εθνική οικονομία, να πατήσει η χώρα για να βγει από την κρίση, αν θέλεις. Γιατί ουσιαστικά εγώ αυτό πιστεύω, σε συνδυασμό βέβαια πάντοτε με τον τουρισμό, τον οποίο όμως τουρισμό εγώ δεν θα τον έβαζα σαν πρώτη δύναμη. Κατά την άποψη μου, πρώτη δύναμη είναι η αγροτική οικονομία. Κοιμούμενο γίγαντα τον αποκαλέσει ο κ. Σιλετζάκης. Πολύ, πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός αυτός, νομίζω. Εάν λοιπόν το κράτος εφαρμόσει μία, χαράξει μία εθνική στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, υπάρχουν ελπίδες, υπάρχει μέλλον, υπάρχει φως, υπάρχει αύριο. Αλλά για να υπάρξει αυτό το μέλλον, εννοείται ότι το κομμάτι της φορολόγησης, το κομμάτι του κόστους παραγωγής είναι βασική τομή πάνω στους οποίους θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά δραστικά μέτρα η εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει φορολογία 22% συν 100% για την επόμενη χρονιά. 26, πάμε στο 29. Έτσι. Γιατί έρχονται τα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως... Καταφανιστικά θα είναι 75. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά δουλεύεις, ας πούμε, για το κράτος, έτσι. Δουλεύεις για το κράτος, δουλεύεις για να πληρώνονται οι δανειστές της χώρας, γιατί ουσιαστικά εκεί πάνε τα λεφτά. Δεν πάνε ούτε σε σχολεία, ούτε σε δρόμους, έτσι δεν είναι, ούτε σε έργα υποδομής. Ούτε σε έργα υποδομής. Επομένως, εθνική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, να το δούμε σαν ένα τομέα πάνω στον οποίο μπορεί να πατήσει η χώρα μας για να βγει από την κρίση και να πάρουμε πολύ σημαντικά δραστικά μέτρα στήριξης και με τη μείωση του κόστου παραγωγής και με τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, πολύ μεγάλη μείωση της φορολογίας. Δηλαδή να πάμε σε πολύ χαμηλά, δεν λένε οι αγρότες να μην φορολογούνται, έτσι, αλλά όχι με τέτοια ποσοστά. 22% νομίζω ότι αυτά δεν είναι, τα ποσοστά ας πούμε δεν τα είχαμε ούτε στη Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν πάση περιπτώσει, ούτε επί Τουρκοκρατίας. Ούτε της δεκάτης που είχαν ναι, οι Τούρκοι. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ήταν η δεκάτης δηλαδή. Επί Τουρκο. Και νομίζω ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει με το νόμο Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι. Δηλαδή... Τώρα είναι όλοι σχεδόν ανασφάλιστοι. Ναι, εκεί τώρα θέλω να. Δηλαδή, μου δίνει τώρα πάσα ο συνάδελφός σας και δεν μπορώ να μην απαντήσω. Ασφαλιστικό, Παύλο, φορολογικό. Ναι, το ασφαλιστικό το είπε και ο πρόεδρος. Έχεις ολοκληρώσει, λέω. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, το είπε και ο πρόεδρος πριν. Ωραία. Ότι η φορολογία φτάνει από 70 μέχρι 75%. Όντως είναι τόσο. Αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, φόρος, ένα ασφαλιστικό που είναι φορολογικό και όλα αυτά, μας φτάνουν εκεί. Νόμος Κατρούγκαλου, με το που ψηφίστηκε 100.000 απεντάξεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Καταλαβαίνετε ότι από 730.000 παραγωγούς πήγαμε στους 630. Υπό την απειλή της, ότι θα σκόψουν τη σύνταξη. Τη σύνταξη, ναι. Ξέρετε πόσες απεντάξεις έχουμε φέτος στο νομό Ηρακλείου? Σήμερα ήμουνα με τον Διευθυντή των Αγροτικών Επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Φιλιππάκη, και κάναμε μία απογραφή της ενεργοποίησης του 2019. 3,5 με 4.000 ήταν μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί οι απεντάξεις μόνο του νομού Ηρακλείου, μόνο του νομού Ηρακλείου, που ένας νομός Ηρακλείου ενεργοποιεί περίπου από 40 μέχρι 45.000 παραγωγούς. Οι απεντάξεις 3,5 με 4.000, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πέσανε κάτω από τα 250 ευρώ και χάνουν την επιδότησή τους. Αυτό έχει να κάνει με τον κοινοτικό κανονισμό ή έχει ευθύνες και η κυβέρνηση της χώρας? Η κυβέρνηση της χώρας 100%. Η προγραμματική περίοδο που διανύαμε ήταν μια προγραμματική περίοδο που το κάθε κράτος μέλος έβρισκε τον τρόπο πώς θα κατανέμει τα χρήματα και τι δασμούς θα βάλει στην κατανομή των χρημάτων. Ήταν όμως από την προηγούμενη κυβέρνηση αυτό, έτσι, για να μην αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι εν πάση περιπτώσει... Όχι, θα τα πούμε όπως έτσι. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η γέφυρα το 2014, αλλά η εφαρμογή ξεκίνησε από το 2015. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη, για την προηγούμενη κυβέρνηση, για την τωρινή και για την επόμενη. 130 νόμους έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με 860 τροπολογίες στους 130 νόμους. Όταν εμείς φωνάζαμε ότι ο ειδικός φόρος στο κρασί είναι η ταφόπλακα του Έλληνα ηνοποιού, δεν μας ακούγε κανείς. Και μας έλεγε ότι το κράτος θα εισπράξει 55 εκατομμύρια ευρώ. Και τελικά εισπράξει 4. Και κλείσανε το 60% των ηνοποιείων. Τα ξέρεις καλά, Πρόεδρε. Ωραία. Όταν εμείς λέγαμε ότι η φορολογία είναι η ταφόπλακα του Έλληνα αγρότη,
Δεν μας πίστευε κανείς. Αντί να εισπράττουν τώρα, φτάσαμε στα φαινόμενα της μαύρης αγοράς που λέει ο καθένας, ας το δώσω και πιο φτηνά, να μην φορολογηθώ, να μην χάσω τη σύνταξη που είπες εσύ, κύριε Παπαδάκη. Επομένως, μπορεί ο σχεδιασμός το 2014 να ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά η εφαρμογή είναι από την τωρινή κυβέρνηση. Και φέρει τεράστιες ευθύνες στην τωρινή κυβέρνηση και θα γραφτούν οι ευθύνες αυτές στην ιστορία. Ήταν οι ευθύνες που μαζικά πενταχτήκαν 100.000 παραγωγή. Όχι ότι οι προηγούμενοι δεν φέρνουν μεγάλο βαθμό ευθύνης, τεράστιο βαθμό ευθύνης, και οι προηγούμενοι των τελευταίων 20 ετών. Όχι οι προηγούμενοι των τελευταίων 20 ετών. Μα γι' αυτό άλλαξε και η κυβέρνηση η χώρα. Γι' αυτό άλλαξε και η κυβέρνηση, γιατί. Να ολοκληρώσει ο κύριο Χιλετζάκη. Ναι. Ολοκληρώστε. Μεταφορικό ισοδύναμο, επειδή σα αναφέρθηκε πριν. Και μιλάμε για κόστος παραγωγής που λέει και ο συνάδελφος ο κ. Παπαδάκης. Τι θα το κάνω εγώ το μεταφορικό ισοδύναμο αν μου δώσει μόνο έκπτωση στο προϊόν που θα φύγει. Και αν η εταιρεία που θα κόψει το τιμολόγιο ή που έχει το παραστατικό πρέπει να είναι με κριτικό άφημη. Τα περισσότερα εξαγώσιμα προϊόντα πληρώνουν τα μεταφορικά σε εισαγωγικά που αυτά πάνε πάντα στο προϊόν. Οι εξαγωγές που τα παραλαμβάνουν επάνω. Επομένως, δεν εφαρμόζεται το μεταφορικό ισοδύναμο σε αυτή την περίπτωση. Εφαρμόζεται μόνο αν το πληρώνεις εσύ από την Κρήτη. Και πάμε στο μεγάλο μυστικό του μεταφορικού ισοδύναμου που είπα πριν ότι είναι. Απλά πιτσός. Λίγο σύντομα, γιατί πρέπει πολύ να δούμε μυστικά μηνύματα. Εγώ τα πολλά τα δίνω στις εισρωές, όχι στις εκροές. Όταν εγώ πληρώνω παραπάνω το λίπασμα, τα φυτοφάρμακα, του σπόρου, το πετρέλαιο, όλα αυτά. Και το μεταφορικό ισοδύναμο δεν λειτουργεί σε αυτά, γιατί έρχονται από την Αθήνα στην Κρήτη. Τότε εγώ το κόστος παραγωγής μου δεν μπορώ να το ρίξω, κύριε Κοσμαδάκη. Και καταλαβαίνετε ότι για το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένας κουτσός νόμος. Είναι καλός, αλλά κουτσός. Που πρέπει κι αυτός να τροποποιηθεί, να μπουν τροπολογίες. Και το παράδειγμα που σας έφερα, 130 νόμοι, 860 τροπολογίες. Αυτό τα κλείνει όλα. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα της γραφειοκρατίας, η Ελλάδα που θέλουν οι νέοι άνθρωποι. Ωραία. Να επενδύσουν και δεν μπορούν να επενδύσουν. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ τρίτη βράδυ και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Κύριε Φραγκεδάκη, θέλω να δώσω το λόγο και σε εσάς. Το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον Χριστόφορο τον Παπαδάκη και στον κύριο Χιλετζάκη. Η αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με δεδομένες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες των καιρών θεωρείται ουτοπία? Θεωρώ εσχεμένη, όχι ουτοπία. Δηλαδή από την κυβέρνηση, και όχι τη σημερινή, και από τις άλλες, σχεδιάζεται κάτι σαν εξαγγελίες. Ψηφίζονται κάτι νόμοι οι οποίοι δεν έχουν μετρηθεί σωστά. Γιατί σας είπα ότι δεν μπορεί να πεις κάτι για το Μακεδόνα και να ισχύει και για τη Ρόδο. Δεν κολλά. Όποτε ψηφίζουν ή εξαγγέλνουν κάτι, παίρνουμε εμείς αέρα, ναι, καλό αυτό το μέτρο, και όταν, αν ψηφιστεί το μέτρο, γιατί λέω και αν, και αν ψηφιστεί τελικά δεν πιάνει τους μισούς ή δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς. Αυτό δημιουργεί μια ουτοπία, δημιουργεί μια απογοήτευση στον κόσμο και προσπαθεί και σκαλίζει μόνο στο μετανήσιο του να δει αν θα επιζήσει και αν θα καμπεί. Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση, διότι ένα κομμάτι που δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε το 10, ήταν ότι έχουμε έλλειψη, εισάγουμε το 75% των κτηνοτροφικών προϊόντων. Το 75% των κτηνοτροφικών προϊόντων. Αλεύρι, πολλές φορές κάνουμε εισαγωγή σιτηρά για αλεύρι. Εμείς που η Θεσσαλία θα μπορούσε να ταΐσει. Ζάχαρη. Και άλλες χώρες. Ζάχαρη τα κλείσανε τα εργοστάσια. Έτσι, δηλαδή, που κάναμε εξαγωγές. Θέλω να πω ότι ένας λόγος ήταν τα φάρμακα, τα πετρελοειδή, αλλά και τα τρόφιμα που περάσαμε την κρίση. Και αντί να αρχίσουν από τα τρόφιμα, γιατί είναι και θέμα το τι τρως και αν δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Στη ζωική παραγωγή, έτσι. Στη ζωική παραγωγή υπάρχει αυτή. Παντού θα μπορούσαμε να το δούμε. Αντί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε αυτά, βλέπεις τον αγροτικό πληθυσμό και μειώνεται. Γιατί μειώνεται? Γιατί γίνονται πλούσιοι και πάνε και παίρνουν μαρίνες, πάνε σε μαρίνες? Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Όλοι οι αγρότες, τα σχέδια που έχουν κάνει οι αγρότες που βάζουν. Νέος αγρότης είναι εν δυνάμει καταχρεωμένοι στο τραπεζικό σύστημα ή στους εμπόρους. Εν δυνάμει. Τους δίνουν 15-20 χιλιάρικα, τους εγκλωβίζουν για 10 χρόνια, καμία υποστήριξη και στο τέλος βγαίνουν χρεωμένοι και αυτοί. Άρα βγαίνει η ουτοπία. Δηλαδή λέμε, περιμένουμε κάτι το οποίο δεν έρχεται, ένα όνειρο. Και ο πρωτογενής τομέας,
αν θέλω να το πούμε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι στο σπίτι στο πρωί είναι: θα πάω στη δουλειά μου, αλλά αφήνω στο σπίτι μου να μαγειρέψει η γυναίκα μου, η μάνα μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σκέφτεσαι αμέσως την τροφή. Την οποία την παράγουν. Και θα μπορούσαμε στην Ελλάδα, σας είπα, να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Πρώτη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγή σε ροδάκινο. Είμαστε. Έχουμε το άριστο μας λάδι, το οποίο το εκμεταλλεύονται χρόνια άλλες χώρες. Το άριστο μας λάδι και εμείς δεν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε πλούτο. Την τσικουδιά. Για την τσικουδιά δεν μιλάμε. Αν θέλετε να ανοίξουμε το κεφάλαιο τώρα, θα σας πω ότι το τελευταίο κομμάτι που μας ήρθε το Μάη μέσα την έκλεισε. Αν θέλετε να αναφερθώ. Τι εννοείται την έκλεισε. Λοιπόν, μας καλέσαν το Μάη μέσα να δηλώσουμε, γιατί μας κόψανε ένα κομμάτι το αποστρακτικό δικαίωμα κάπου το Μάρτι. Αντιδράσαμε και τέλος πάντων κάνανε μια τροπολογία και ξέρετε πώς το χαρακτηρίζουν. Κλειστή αποθήκη. Δηλαδή δήλωσα εγώ ότι έχω 1500 τσιγκουδιά και τη θεωρεί πλέον το κράτος, τα Τελωνία και το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι μια κλειστή αποθήκη και πρέπει να τη δώσω, να τη... ναι θα την πουλήσω, αλλά όποτε τη θέλει η αγορά. Και μετά δεν έχει αυτή η αποθήκη να ξαναβάλει μέσα. Δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία, τώρα κουβεντιάζαμε με τον Μύρο προλίγου ότι χρειαζόμαστε μετά την απώλεια του Αντώνη του Γόντζα ένα καλό δικηγόρο, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, διότι με κλειστή αποθήκη θα ξεκινήσουμε όποτε δεν θα μπορούμε να βάλουμε μέσα τίποτα. Δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αρχίζουμε τώρα να το δουλεύουμε για να το βγάλουμε προς τα έξω στον κόσμο. Έχει ξεπεραστεί δηλαδή, το όνομα που σας είχαν απαγορεύσει. Αυτά ισχύουν. Δηλαδή απαγορεύεται στο τιμολόγιο να γράφεις τσικουδιά Κρήτης. Πόσταγμα διήμερων. Δηλαδή ένας πλούτος της φιλοξενίας και μια αναψυχή του κόσμου το κλείσαν και το δίνουν πού στις βιομηχανίες. Καμία αντίρρηση να δώσει κάτι. Αλλά ο αμπελώνας στην Ελλάδα που περνά κρίση και είχε μια διέξοδο, τι θα πάθει. Γι' αυτό σας είπα ουτοπία, εσύ δηλαδή όντως. Μάλιστα. Να λέει ο κόσμος ότι άλλα περίμενα, άλλα βλέπω και ουτοπία θα δηλαδή, ωραία, ωραία, ωραία κύριε Φραγκεδάκη. Χριστόφορε, έρχομαι τώρα σε σένα. Θα σου διαβάσω κάποια από κάποια σημεία τέλος πάντων του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και σου κάνω τώρα το ερώτημα. Εάν αυτές οι προτάσεις που θα ακούσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα προεκλογικών παροχών και θα ήθελα το σχόλιο σου αμέσως μετά. Πρώτον, η μείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών στο 9% από 22% που είναι τώρα. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση τελικά δύο συνιστοσών 11% και 22% από 13% και 24% αντιστοίχως. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, μείωση εισφορών. Θεωρείς πως όλες αυτές είναι προεκλογικές δεσμεύσεις, ότι όντως ωφελούν τον παραγωγό ή εντάζονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής να πάρει ψήφο από τον αγροτικό κόσμο η Νέα Δημοκρατία? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η μείωση που γίνεται σε φορολογικούς δείκτες, σε φορολογικούς συντελεστές και φυσικά χρειάζεται, εννοείται ότι χρειάζεται. Και πάλι όμως είναι σε υψηλά επίπεδα τα ποσοστά φορολόγησης εφόσον μιλάμε πάντα για τον αγροτικό τομέα και επίσης θα έλεγα ότι δεν φτάνει μόνο να μειώσεις τη φορολογία, θα πρέπει τη μείωση της φορολογίας να τη συνδυάσεις και με άλλα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Τώρα το αν είναι προεκλογικά ή όχι αυτό θα φανεί στο μέλλον εάν κυβερνήσει ας πούμε η Νέα Δημοκρατία αν τελικά θα λάβει αυτά τα μέτρα ή όχι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η φορολόγηση σήμερα όπως είναι δυσβάσταχτη. Χρειάζεται γενναία μείωση της φορολογίας για την παραγωγή. Πάντα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο αγρότης είναι αντιμέτωπος με τις καιρικές συνθήκες, είναι αντιμέτωπος με αστάθμη τους παράγοντες και επίσης μέσα από τη δουλειά του παράγει τρόφιμα για να τα καταναλώσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, ο καταναλωτής, εν πάση περιπτώσει, να καταναλώσει ο ελληνικός λαός. Επομένως, μειώνοντας τη φορολογία και δίνοντας στήριξη στον αγρότη να μπορέσει να παράγει αγαθά, από τη μία εξασφαλίζεις τη διατροφή του κόσμου βεβαίως, του ελληνικού λαού, και από την άλλη μειώνεις και τις εισαγωγές, όπως είπε ο κύριος Φραγκεδάκης. Άρα μειώνεις την απώλεια συναλλάγματος. Εάν μειώναμε τις εισαγωγές, εάν εξασφαλίζαμε αυτά τα δισεκατομμύρια που δαπανούμε για να εισάγουμε κυρίως ζωικά τρόφιμα, ζωικής προέλευσης προϊόντα, δεν θα χρειαζόμασταν μνημόνια. Θα μπορούσαμε μόνοι μας να ξεχρώσουμε
τους δανειστές και τις τράπεζες, χωρίς να χρειαζόμαστε μνημόνια και χωρίς να χρειαζόμαστε άλλα δανεικά. Επομένως, θα πρέπει μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων, αναπτυξιακών μέτρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, είναι εφικτή η γενναία μείωση της φορολογίας με δεδομένες όποιες συγκυρίες? Γιατί φύγαμε μια οικονομική κρίση, φύγαμε τώρα είναι κάτι σχετικό, όπως το εκλάβει ο καθένας. Το ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε μια ζαρζιά και την έχασε στο κομμάτι της φορολογίας. Μας θεωρούσε όλους εμάς απατεώνες, ότι φοροδιαφεύγαμε οι αγρότες και μας έφερνανε διάφορα παραδείγματα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που ήταν μαζί μας στα τραχτέρ απάνω, όταν εμείς κάναμε τα συλλαλητήρια, όταν μπήκε η φορολογία του 13%, η πρώτη φορολογία από τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Κινάλ το 13%, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έλεγε, που αυτά υπάρχουν αποτυπωμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, ότι η ταφόπλακα του Έλληνα αγρότη είναι το 13% η φορολογία. Και έρχονται και βάζουν ένα 26%, γιατί νομίζαν ότι είμαστε οι μέγα επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες που φοροδιαφεύγαμε. Τελικά αυτό τους γύρισε σε όλους μπούμεραγκ. Είδαν ότι αντί να εισπράξουν, δεν εισπράξαν, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πιστήκανε και οι ίδιοι ξεκινήσαν να δώσουν κάποιο κίνητρο φοροαπαλλαγής μέσα από τους συνεταιρισμούς, που είναι ένα άλλο κομμάτι που θέλει μεγάλη κουβέντα, να υπάρχει μία μείωση της φορολογίας. Ακριβώς το ίδιο πάει να υιοθετήσει και η αντιπολίτευση που λέγεται Νέα Δημοκρατία και αναγγείλει αυτά τα προγράμματα. Θεωρώ ότι αν δεν ακουστεί η φωνή του παραγωγού, αν όποια κυβέρνηση και να είναι αυτή μετά από ένα μήνα, αν δεν ακούσει τον Έλληνα παραγωγό και δεν ακούσει τις προτάσεις που έχει να του κάνει ο Έλληνας παραγωγός, όσο και να είναι η φορολογία, είτε 9% είναι, είτε 17% είναι, είτε και 26% είναι, μέλλον δεν υπάρχει. Θα σας φέρω μία πρόταση που την κάναμε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν την υιοθέτησε. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τα λάθη πληρώνονται και φαίνονται και καταγράφονται και στην ιστορία. Είπαμε τότε στον κύριο Αποστόλου, ο ομιλός συγκεκριμένα, η πρώτη πρόταση έγινε από την πλατεία του χωριού μου, από τις Αρχάνες, όταν είχε επισκεφτεί ο κύριος Αποστόλου σε μια περιοδία του την Κρήτη, τότε νέος υπουργός. Του λέμε το εξής, σαν ομάδα αμπελουργών ελαιοπαραγωγών Κρήτης. Κύριε Αποστόλου, αγροτικά εξαγώσιμα προϊόντα. Είτε αυτό λέγονται επιτραπέζια στα φύλλα, είτε κυπευτικά, είτε και η ναυαρχίδα μας που είναι το λάδι μας. Όλα αυτά τα αγροτικά εξαγώσιμα προϊόντα, κύριε Υπουργέ, συνοδεύονται με ένα απαλλακτικό που είναι ο δείχτης των εξαγώσιμων προϊόντων του ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ο Στάθης ο Φραγκιαδάκης εξάγει το λάδι του ή τα σταφύλια του, ο εξαγωγέας θα του δώσει ένα απαλλακτικό, δεν του πληρώνει το ΦΠΑ. Αν η συναλλαγή είναι εντός της χώρας, του δίνει συν το ΦΠΑ, που και αυτός με τη σειρά του πάει και τότε. Επομένως, όλα τα αγροτικά τιμολόγια που συνοδεύονται με απαλλακτικό ΦΠΑ θα έχουν μία μείωση της φορολογίας πολύ γενναία, αποφασίστε τι εσείς, να μην έχουν το 26% που έχουν τα άλλα, αλλά να έχουν 10% φορολογία. Μα γιατί να έχουν 10 αυτά? Γιατί, κύριε Αποστόλου, εμένα θα με κάνετε εκεί που παράγω 100 τόνους σταφύλια να είναι και τα 100 εξαγώσιμα. Και εγώ θα έχω λιγότερη φορολογία στο εξαγώσιμο προϊόν παρά στο εσωτερικό προϊόν. Και τι θα κερδίσουμε με αυτό? Θα κερδίσουμε το νέο χρήμα που θα έρθει στη χώρα μας, γιατί εγώ θα εξάγω προϊόντα που το έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, αυτή η λύση που παράγουμε πλέον και αυτή η λύση που φέρνουμε χρήμα. Αλλά αυτό του λέω, κύριε Αποστόλου, μην το κάνετε μόνο στα εξαγώσιμα προϊόντα. Δώστε και ένα φοροκίνητρο στους ξενοδόχους. Ελάτε να παντρέψουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. Όταν ο Στάθης ο Φραγκιαδάκης παίρνει το εξαιρετικό απόσταγμά του, που δεν είναι βιομηχανικό προϊόν, πάω τώρα στην Τζικουδιά, γιατί είναι αμπελουργικό προϊόν. Παίρνει το σταφύλι και το κάνει ρακί, το κάνει Τζικουδιά. Δεν παίρνει το ινόπνευμα από τη Βουλγαρία που το παίρνει οι βιομηχανίες
και βάζουν και ένα μέρος στα φιλιών για να βγάλουν ένα βιομηχανικό προϊόν, η μικρή ή η μεγάλη αποσταγματοποιή βιομηχανικών προϊόντων. Λοιπόν, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, δίνω στον ξενοδόχο τη ρακή να έχω τη μείωση της φορολογίας. Με αυτόν τον τρόπο θα παντρέψουμε και τον τουρισμό με τον πρωτογενή. Ωραία, κύριε Χιλετζάκη. Όλα αυτά τα λέγαμε, δεν τα ακούσανε και τώρα έρχονται και λένε γιατί έχουμε 10 μονάδες διαφορά. Γιατί τον πρωτογενή τομέα τον εκτυπήσατε και είμαστε 40 μέρες στους δρόμους και φωνάζαμε ότι αυτά είναι λάθος. Είναι τα φόπλακα του Έλληνα αγρότη όλα αυτά. Γι' αυτό αυτά έχουν φέρει και αυτά. Και δεν υπάρχουν τώρα επιχειρήματα να ανατρέψουν τον Έλληνα παραγωγό. Και οι επόμενοι που θα έρθουν, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, εάν δεν μας ακούσουν, θα έχουν και αυτοί τις 10 μονάδες μετά από λίγα χρόνια. Και οι μεθεπόμενοι πάλι το ίδιο. Γιατί οι ελληνικές οικογένειες όλες έχουν στο DNA τους τον πρωτογενή τομέα. Γιατί από εκεί αναθραφήκανε όλοι, από εκεί γίνανε οι δικηγόροι, από εκεί γίνανε οι γιατροί, όλοι γίνανε από τη γη. Γιατί ήταν η ναυαρχίδα μας η γη πριν από 20-30 χρόνια και κάναμε αυτά που κάναμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Κοσμαδάκη. Κύριε Φραγιαδάκη, σε εσάς ένα άλλο ερώτημα. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο Βήμα και εκεί ήταν ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, Κρήτης. Και λέει ότι, ότι οι εξαγωγές σε επίπεδο Κρήτης πέσαν το 2018 2% συγκριτικά με το 2017. Το 62% των εξαγωγών σε επίπεδο Κρήτης είναι το λάδι. Εκεί έχετε να μας δώσετε μια κατάσταση, τι συμβαίνει. Εντάξει, θα πέσανε εξαγωγές το 2% γιατί δεν υπήρξε παραγωγή ελαιολάδου. Και αφού δεν υπήρξε παραγωγή ελαιολάδου, θα πέφτει. Όμως, αυτό που είπε ο κ. Καλαμπόκης, θα πρέπει να αναλυθεί από αυτούς που υποστηρίζουν, δηλαδή που προγραμματίζουν και κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή, οι εξαγωγές, 62% είπε ο κ. Καλαμπόκης, είναι αγροτικά προϊόντα, έτσι δεν είπε. Θα μπορούμε να το αυξήσουν τον όγκο, δεν είναι θέμα ποσοστού μόνο το 62, δηλαδή τι αφορά. Αλλά ο όγκος ποιος είναι. Μπορούμε. Θέλει όμως το χι σχεδιασμό, την τάδε υποστήριξη. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που προαναφέραμε κι άλλη φορά, αλλά τώρα όταν έλυσε και ο Σάντας Δομήρος, με τη φοροδιαφυγή. Μας θεωρούσαν φοροδιαφυγή και βάλανε υπερβολικούς φόρους. Μα εκεί χάσει περισσότερους. Διότι όσο μεγαλώνει ο φόρος, δίνεται κίνητρο να κλέψεις. Με μικρότερο φόρο. Λέω, σαν να ξέρει ο φόρο είναι και εσύ βγαίνει και στο κράτο θα κουμπίζει. Δηλαδή, πολύ περισσότερο φόρο θα παίρνανε αν ήταν 5-7% ο φόρο παρά 26%. Αυτό τουλάχιστον λένε και οι οικονομικοί αναλυτές. Ότι όσο αυξήσει το φόρο, τόσο υπάρχει πρόθεση κλοπής. Αλλά δεν μπορεί η Κρήτη μας, που διάβει την Κρήτη τώρα, δεν μπορεί η Κρήτη μας να έχει από τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου να είναι τέτοια τουριστική προβολή. Και να μην μπορεί να ανακάψει ο αγροτικός τομέας. Όταν έχεις δηλαδή ένα νησί που μπορεί να βγάλει την ίδια στιγμή φρούτα που βγαίνουν και χειμώνα και καλοκαίρι, δηλαδή θα σας πω, βγάζει κεράσια στα ορεινά, ξέρω εγώ, της Δαμάστας, που θέλετε, βγάζει κεράσια στην Κρήτη, στα Γιαροβάρα, την ίδια στιγμή βγάζει και μπανάνες στην Άρδη. Την ίδια στιγμή. Αυτό το φρούτο δεν συνδέεται, αυτά τα φρούτα δεν συνδέονται για την ίδια κλιματολογική. Δηλαδή η Κρήτη μας μπορεί να παράξει ό,τι φανταστείτε καλή ποιότητα. Έχει πολλά μικροκλίματα. Πολλά μικροκλίματα και δεν μπορεί η ντομάτα δηλαδή της ψαρής φοράδας που βγαίνει το χειμώνα ή πέθρια να θέλει 3 ώρες να πάει στο λιμάνι 75 χιλιόμετρα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει προοπτική και με τέτοιο κόστος. Θα πρέπει τον όγκο που είπε ο Καλαμπόκης να κάτσει κάτω η περιφέρεια και να, με τους αγροτικούς φορείς να συμφωνήσουν σε κάτι και να απαιτήσουν από την κάθε κυβέρνηση. Ήρθε η κυβέρνηση και λέει: εγώ θα απολαυθώ. Γιατί ποια είναι το νόημα, ότι ο κόσμος ψήφισε 10 μονάδες διαφορά γιατί δεν αντέχει η τσέπη να πληρώνει. Και σου λέει: εγώ θα του προτείνω λιγότερα για να πάρω τους ψήφους. Και αν το κάνει, καλό θα είναι. Αλλά σχεδιασμός πρέπει να μειωθεί τόσο ή περισσότερο ή να παραμείνει αυτό το κομμάτι εκεί. Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Καλή είναι εξαγγελία και αν εφαρμοστεί θα αλαφρύνει λίγο την κατάσταση, αλλά θέλουμε ένα σχεδιασμό και αυτό που είπε και ο καλός σας συνάδελφος ο Παπαδάκης, ότι
νέοι φοροελαφρύνσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα για να μπορούν να αποδώσουν όπως πρέπει. Αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αυτό είπα και εγώ. Δηλαδή, λέω τώρα, να μεγαλώσουμε τον όγκο της εξαγωγής, τον όγκο ταλών προϊόντων, αρίστων προϊόντων, την κατανάλωση με τον τουρισμό, το συνδέσουμε που λέει και ο Μύρος, θα τα συνδέσουμε. Δεν μπορεί να βγαίνει τέτοια προϊόντα το τυρί μας. Όποιος το ξέρω στο φάκι, ποιος το δει, λέει, τι είναι αυτό, πού υπάρχει. Ναι, γιατί έχουν φάει συνταγές άλλες. Της Αγελάδας, οι οποίες εντάξει, καλά είναι, αλλά δεν είναι αυτά που βγάζουμε εμείς. Τα καλύτερα. Δεν μπορεί να τρώει, ας πούμε, την ντομάτα μας, ωραία, το κουράγιο μας, όλα αυτά, και άλλα, τα καλύτερα είναι. Αλλά εμείς, αυτοί λέμε, μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Ωραία, κύριε Φραγκεδάκη. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κύριε Βαχιλετζάκη, γιατί θέλω να πάμε στο κτηνοτροφικό τομέα. Ωραία, το κλείνω εγώ αμέσως. Και μας πιέζει ο τελευταίος χρόνος. Οι αναλυτές της Ελστάτ τη γράψανε πριν από μερικούς μήνες. Εκτόξευση του εμπορικού ελλείμματος και η ελαιοκομεία στην Ελλάδα. Πριν από 2-3 χρόνια, για να δείτε τώρα ότι μείωσε αυτή το 2% και αυτά δεν μου λέει εμένα τίποτα. Θα σας πω τα στοιχεία για να καταλάβετε τη Ελστάτ επίσημα δημοσιευμένα. 1 δις ευρώ ήταν οι εξαγωγές ελαιολάδου και ελιάς στη χώρα μας πριν από 2-3 χρόνια. Ξέρετε πόση μείωση έχουμε, 50% κάτω. 50% κάτω. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Για να καταλάβετε, η ναυαρχίδα μας που λέγεται ελαιόλαδο που έχει φτάσει, σήμερα είναι τελείως τα αζήτητα, η τιμή του είναι εξευτελιστική και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει η χρονιά που έρχεται. Και στο μεταξύ, βέβαια, πόσα χρήματα δαπανούμε για να εισάγουμε προϊόντα και κυρίως ζωικής προέλευσης. Καλά, αυτό είναι το. 7 δις το χρόνο. Η κτηνοτροφία έχει πάρει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, θέλουμε να θίξουμε αυτό, την κτηνοτροφία. Επειδή πρωτογενής τομέας παραγωγής δεν είναι μόνο η γεωργία, δεν είναι η αλληλεία, είναι και η κτηνοτροφία. Ακριβώς. Χριστόφορε Παπαδάκη, δώσε μας, σε παρακαλώ, να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα του Έλληνα κτηνοτρόφου. Κοίταξε, εάν μπορούσαμε εμείς που μπορούμε να το κάνουμε να παράγουμε μόνοι μας τα αγροτοκτηνοτροφικά μας προϊόντα, εγώ το γενικεύω, το ανοίγω ας πούμε. Αν θες να μιλήσουμε μόνο για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, μόνο στα κτηνοτροφικά προϊόντα κάθε χρόνο δαπανούμε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αυτό το νούμερο κράτησε το παρακαλώ. 7 δισεκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανούμε κάθε χρόνο μόνο για τις εισαγωγές. Προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για γαλακτοκομικά προϊόντα μιλάμε και για προϊόντα για το κρέας. Χωρίς βεβαίως τα χρήματα που δαπανούμε για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Όπου εντάξει, στον τομέα της φυτικής παραγωγής είμαστε περισσότερο αυτάρκης. Οι μεγάλες μας όμως ελλείψεις είναι στα ζωικά τρόφιμα, κυρίως στο βόλιο κρέας και στο χοιρινό κρέας, στο οποίο κάποτε ήμασταν αυτάρκης. Από τη δεκαετία του 80 και μετά άρχισε η κατρακύλα, όταν πια μπήκαμε στο νόημα, είσαι στην ΕΟΚ, μάθηκε την ΕΟΚ, έτσι, και δυστυχώς οι χειροτρόφοι της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας, μην μπορώντας να αντέξουν τον ανταγωνισμό των Ολλανδικών κρεάτων, κατέρευσαν. Και η μία χειροτροφική μονάδα μετά την άλλη έκλεισε. Επομένως, φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα όπου έχουμε πολύ μειωμένη αυτάρκεια στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, άρα είναι πολύ σημαντικό εθνική σημασία ζήτημα να στηριχθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος και στην εγωπροβατοτροφία, στη χειροτροφία, στα βοδινά παντού, γενικότερα ο κτηνοτρόφος, διότι μιλάμε για την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που είναι οικονομικό το ζήτημα από τη μία, γιατί θα γλιτώσουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την παραγωγή αυτών των προϊόντων και από την άλλη είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν ταλανίσει τον πλανήτη, βλέπε τρελές αγελάδες, έτσι, δεν έχουν ξεκινήσει από την Ελλάδα, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, να μας πείτε τώρα, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Ότι οι πρώτες ύλες είναι πολύ πιο ακριβές από αυτό το οποίο παίρνουν ως εισόδημα. Συμμερίζεστε τον ίδιο ισχυρισμό? Όταν λέγαμε ότι το ΦΠΑ στα άχυρα είναι το ίδιο με μία τσάντα που θα πάρει μία κυρία στο Πολωνάκι τότες, είχε 24% τα άχυρα, 24% θυμάσαι Χριστόφορε, τα λέγαμε στα συλλαλητήρια στην Αθήνα. Όταν πάρει μία κυρία μία τσάντα από το Κολωνάκι,
Το έχει φέρει το παράδειγμα ο πρόεδρος μας, ο Πρίαμος, ο Γερονιμάτης τότε, και μου έχει μείνει και το επαναλαμβάνω. Έχει 24% με μία μπάλα άχυρα που έχει αυτή 24%. Πώς θα αντέξει αυτός ο κτηνοτρόφος. 4 ευρώ έχουν τα αρνιά. Σφάζουν τα αρνιά. Και 60 λεπτά το γάλα. Αν δεν υπήρχαν οι αγροτικές επιδοτήσεις, γάλα και αρνιά στην Κρήτη δεν θα είχαμε να τρώμε. Αυτά που έχουν μείνει είναι μόνο για να συντηρείται η επιδότηση για τυχόν έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν τα πρόβατα, συντηρούν το κεφάλαιο και επειδή τα είχαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους και είναι συναισθηματικά δεμένοι και έχουν ανεθραφεί και αυτοί στον τόπο τους, τα κρατάνε. Τους βάζουν 100% μέσα. Σήμερα ήμουν αμάρτυρας. Έρχεται ένας κτηνοτρόφος στην Ένωση Ηρακλείου. Αυτός ο κτηνοτρόφος είναι από το Βενεράτο. Και μου λέει, αντιπρόεδρε, δες 7 μηνό γάλα, πήγα και έκανα λογαριασμό σήμερα. Και του λέω τι. Και μου βγάζει και μου δείχνει το τιμολόγιο και την απόδειξη. Μετά από αυτά μήνες, του μείνανε 50 ευρώ στην τσέπη. 7 μήνες γάλα. 3,5 τόνους γάλα άρμεγε ο άνθρωπος το μήνα. Και του μείνανε στους 7 μήνες 50 ευρώ. Του έδωσε. Τα συμψηφίσανε με ζωοτροφές και τα λοιπά. Και του μείνανε. Δεν μπορεί η κτηνοτροφία μας να ανταπεξέλθει. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν τελματίσει. Πραγματικά έχουν ένα τεράστιο πλήγμα. Το μόνο που τους κρατάει στη ζωή είναι η επιδότηση και το συνέστημα και το DNA που έχουν οι κτηνοτρόφοι. Εάν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να παντρέψει τα κτηνοτροφικά μας, τα εξαιρετικά κτηνοτροφικά προϊόντα, όλα τα τυροκομεία είναι γεμάτα από τυρί. Δεν πουλιέται το τυρί μας καθόλου. Και το απελπιστικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κοσμαδάκη. Δεν έχουν μάθει τα παιδιά μας να τρώνε ούτε το κεφαλοτήρι, ούτε τη γραβιέρα. Έχουν μάθει να τρώνε τα ξενόφερτα. Τυροκομικά, εγώ είμαι πατέρας δύο παιδιών και βλέπω τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών μου. Δεν πάω να το έχω το τυρί και τον αθότυρο στο σπίτι. Αυτά έχουν μάθει να τρώνε άλλα τυριά που δεν θέλω να αναφέρω πια για να μην κάνω και διαφήμιση, γιατί ντρέπομαι να τα λέω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός να ξαναμπεί το κτηνοτροφικό, το εξαιρετικό, το αρνάκι μας, το αμνοερήφιό μας. Έχετε δει τι γίνεται με τη χειροτροφία τα τελευταίους μήνες, ως άλλος με την Κίνα και τα λοιπά, με τα χοιρινά, η τιμή πόσο έχει απογειωθεί. Δυστυχώς είμαστε καταναλωτές, το 95% των γαλακτοκομικών προϊόντων εισάγεται. Τα βιτία φεύγουν και πάνε και βγάζουν λάδι έξω και εισάγουμε γάλα. Δεν μπορεί ούτε ο τυροκόμος να ανταπεξέλθει, αλλά ούτε και ο κτηνοτρόφος με τα ανταγωνιστικά προϊόντα που φέρουν απ' έξω. Μάλιστα. Κύριε Φραγκεδάκη, τι χρειάζεται ο κτηνοτρόφος, τι πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο συνεταιρισμού, ώστε ο κτηνοτροφικός τομέας να πάρει τα πάνω του? Καταρχήν χρειαζόμαστε, εκεί που ξεκίνησε ο κτηνοτρόφος, μάρκετινγκ. Τι είναι το αρνάκι μας? Δηλαδή σήμερα βλέπουμε και κατοχυρώνονται στην UNESCO, ξέρω εγώ, οι βασκότοποι των Ανογείων. Πολύ καλό κομμάτι. Αλλά ανάλογες κινήσεις να κατοχυρωθεί το αρνί μας, το χοιρινό μας, τα τυριά μας, αυτά τα άριστα προϊόντα που λένε όλοι ότι είναι άριστα. Δεν τα λέμε τώρα εμείς για να αυτό ικανοποιούμαστε. Να μπουν στη διατροφική συνήθεια και της οικογένειας, αλλά της κατανάλωσης. Παιδιά, αυτό θέλει να υποστήριξει από το κράτος προγραμματισμό. Και υποστήριξη του κράτους, ναι, αλλά θα βγάλει το πραγματικό κεφαλοτήρι ή την πραγματική γραβιέρα και όχι αυτή τη συνταγή που έχει κάθε μια μεγάλη εταιρεία που έχει συνάψει με μια μεγάλη κτηνοτροφική επιχείρηση της Κρήτης. Την πραγματική συνταγή, να βγουν τα πραγματικά προϊόντα, να έρθει ο κτηνοτρόφος να καταλάβει ότι μπορεί να πουλήσει. Σήμερα πουλάει, κύριε Κοσμαδάκη, και παίρνει επιταγή 18 μηνών. Δεν παίρνει, αν δεν το συμψηφίσει με ζωοτροφές, παίρνει επιταγή 18 μηνών. Δεν υπάρχει τρόπο να έχει πάρει επιταγή κάτω του χρόνου. Αυτό γιατί κάνει επιταγή? Ούτε ο Σουτσικάλι μπαίνει, ούτε ο πρατηριούχος του βάζει καύσιμο. Και έτσι έχει την επιδότηση να ζήσει. Δεν ζεις επιδοτούμενος. Πρέπει να σταματήσει η σκέψη των επιδομάτων. Καλή είναι η επιδότηση. Τον στηρίζει χρονικά. Να του δώσει περιθώριο να βελτιώσει οι καταστάσεις του, να φτιάξει βοσκοτοπούς του, να κάνει νερά να μπορεί να βάνει το καλοκαίρι χλωρές τροφές, δηλαδή να ταΐζει. Θα μπορεί να το χαρακτηρίσει, ξαναγυρίζω πάλι, βιολογικό στην Κρήτη, που είναι πολύ εύκολο η κτηνοτροφία και η ελιά να γίνουν.
να πιάσει άλλη τιμή, να του δώσει προοπτική. Θέλει καταρχήν να ξεκινήσει το marketing. Πώς θα υποστηριχθεί να μπει στην κατανάλωση και από πίσω να τον στηρίξει να μπορεί να δουλέψει και να παραμείνει στο χωράφι και να μπορεί να το μεταδώσει σε παιδιά σήμερα, εάν δεν είναι διάδοχη κατάσταση, δηλαδή να τάσει ο πατέρας και να θέλει το παιδί να κάτσει, φεύγει ο πατέρας, πάει και εκείνη τρέχει μονάδα. Τελειώνει. Ένα-ένα κλείνει. Και το, η ψαλίδα δεν θα μείνει στο 75% κύριε Χριστό, κύριε Παπαδάκη, αλλά θα μεγαλώσει. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο χειροτρόφος. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο άλλος που έχει τα πρόβατα. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν γίνεται. Να πληρώνει μεταφορικά τριφύλια να έρχονται από την Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι παλιότερα που ήμουν στο συντερισμό, έκλεινα συμφωνία να τους πάω το λάδι να μου φορτώσουν την καλαμπόκι και τριφύλι. Ξέρετε πόσο δίνανε την μπάλα του τριφύλι, 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Εδώ έχει 10. Γιατί έχει τα μεταφορικά, γιατί έχει τα κέρια, γιατί είναι η θάλασσα. Ωραία. Θέλει προγραμματισμό και μάρκετινγκ. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πιστεύω πως οι καλεσμένοι, τους οποίους ευχαριστώ θερμά που ήταν σήμερα απόψε εδώ μαζί μου, στην εκπομπή Tête-à-Tête, κάλυψαν μια μεγάλη θεματολογία γύρω από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε. Καλό βράδυ.